καλό μήνα και ευτυχώς που δεν είπαμε καλό μήνα την Πρωταπριλιά και νομίζατε ότι όλα αυτά που θα σας λέγαμε θα ήταν ψέματα. Αλλά σας λέμε καλό μήνα 7 Απριλίου. Και νομίζω ότι αρχίζει και μπαίνει και το καλοκαιράκι, ήδη μου μύρισε στην ατμόσφαιρα. Μαζί μας σήμερα είναι ο συμπολίτης μας και αγαπημένος φίλος, ο κύριος Τάκης Ιωαννίδης. Και βέβαια δεν μου ήρθε μόνος του. Μου ήρθε με ένα μπιμπελό, με μία κούκλα, την κυρία Γεωργία Μεϊντάνη. Πραγματικά δηλαδή, επίτηδες της λέω λίγο να κατεβάσει τη μάσκα, γιατί έχει και μάτια ωραία και φοβερό χαμόγελο. Τάκη μου, φίλε όλοι, μου, ποιος ο λόγος που μου έφερες εδώ την κυρία Γεωργία Μεϊντάνη, που είναι φιλόλογος, καθηγήτρια φιλόλογος. Ασφαλώς. Καταρχάς να σε ευχαριστήσουμε και οι δύο, για την τιμή που μας κάνεις να είμαστε για μία ακόμη φορά στο βήμα της του φιλόξενου σταθμού του NSTV Νέα Σμύρνη, της πόλης μας. Καλησπέρα και από μένα, Ολυμπία μου, και πάντα επιτυχίες. Σε πιάσαμε το αμέσως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η άνοιξη και η ομορφιά είναι στις καρδιές μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Και στο πρόσωπό σου όμως, ακτινοβολής άνοιξη, και βέβαια όταν άνοιξα την πόρτα από το στούντιο και είδα μια γυναίκα 2 μέτρα, έμεινα. Λοιπόν, επέλεξα τη Γεωργία να φέρω, τη Γεωργία Μεϊντάνη, τη φιλόλογο, για τους απλούς λόγους που θα παραθέσω τώρα. Φιλολογώ σημαίνει αγαπώ να λέγω. Αγαπώ την ελληνική παιδεία. Φιλολογία είναι σύνολο μαθήσεων που αφορούν τον πνευματικό και λογοτεχνικό βίο εκάστου λαού, όχι μόνο της Ελλάδος. Ο φιλόλογος όμως πρέπει να διαθέτει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά, όπως ευφυΐα, βαθιά πολυμάθεια, ευστοχία νοός, ακμή μνήμης, οξύτητα κρίσεως, καλαισθησία και δύναμη φαντασίας. Ειδικότερα στις μέρες μας, στους χαλεπούς καιρούς μας, ο φιλόλογος δεν πρέπει να είναι σχολαστικός λεξιθύρας, αλλά ο ερμηνευτής και μεταλαμβευτής των αξιών δημιουργικά στους νέους. Σήμερα διαθέτουμε καλούς φιλολόγους, αλλά το ερώτημα είναι πόσοι και ποιοι εξ αυτών λειτουργούν με πράξεις συνειδητές πέραν του εκπαιδευτικού πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας. Η κυρία Γεωργία Μεϊντάνη, ως φιλόλογος, τη γνωρίζω χρόνια και συγκεντρώνει όλα αυτά που ενέφερα μέχρι τώρα. Και θα ήθελα να της θέσω τις πρώτες ερωτήσεις. Να πω ότι είστε και εσείς από το ίδιο χωριό, Αρκάδια. Όχι, δεν είμαστε από το ίδιο χωριό. Καμία σχέση. Η Γεωργία είναι από τα. Από τα Λεχενά της Ηλίας. Αλλά έχουμε συναντηθεί με τον Τάκη όμως πολλά στα μέρη τελικά μου και έχουμε κάνει πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Τουριστικές εκδηλώσεις. Άλλασε λίγο τη μάσκα σου. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, Γεωργία, ποιος είναι ο λόγος που τα παιδιά σήμερα δεν μαθαίνουν αρχαία ελληνικά? Αυτό. Που ενώ τα αρχαία λένε ξυπνάνε το μυαλό. Υπάρχει κάποιος λόγος εσκεμμένα να το κάνει το Υπουργείο αυτό? Εγώ ασχολούμαι χρόνια με τα παιδιά, κυρίως με παιδιά γυμνασίου και λυκείου. Δηλαδή πάνω από 20 έτη μου έρχονται παιδιά για να διδαχτούν αρχαία ελληνικά. Αυτό το οποίο όμως διαπίστωσα είναι ότι τα παιδιά τα οποία έρχονται πρώτη φορά στο γυμνάσιο για να μάθουν αρχαία ελληνικά, έρχονται με μια αρνητική, θα έλεγα, προδιάθεση για την αρχαία ελληνική γλώσσα. Την προσλαμβάνουν ότι είναι μια ξένη γλώσσα, ότι δεν είναι κάτι το οποίο το μιλάμε καθημερινά, παπαγαλίζουν πάνω στην αρχαία ελληνική γλώσσα και έτσι δεν τους γίνεται κτήμα τους να το αγαπήσουν και σιγά σιγά λοιπόν να το καλλιεργήσουν και να θέλουν να μάθουν περισσότερα πάνω σε αυτό. Αυτό λοιπόν μου έδωσε και το έναυσμα να δω, ξεκινώντας από μικρότερες ηλικίες, δηλαδή ακόμα και από τον νηπιαγωγείο ή τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, να δω αν με παιγνιώδη και βιωματικό καθαρά τρόπο μπορούν τα παιδιά, ερχόμενα σε επαφή με τη ρίζα της λέξης, γιατί όλοι λέμε βέβαια πυροσβέστης, όλοι λέμε πυρομανής, αλλά δεν ξέρουν όμως ότι είναι από τη λέξη πυρ.
Όταν έρχεται όμως στην πρώτη γυμνασίου το παιδί να μάθει τη λέξη πυρ, εκεί λίγο δυσκολεύεται γιατί το βλέπει σαν κάτι το οποίο του είναι ξένο. Αν όμως το έχει από μικρή ηλικία συνειδητοποιήσει και το έχει περάσει αυτό μέσα από το παιχνίδι, του έρχεται αβίαστα και το συνειδητοποιεί ότι είναι μέσα στην ρίζα της γλώσσας. Mm-hmm. Και ότι η γλώσσα, το σημαντικότερο, είναι μία και ενιαία. Για μένα είναι λάθος να λέμε ότι υπάρχει αρχαία ελληνική και νέα ελληνική γλώσσα. Η γλώσσα είναι μία η οποία έχει εξελιχθεί μέσα στους αιώνες. Αυτό πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά. Μιλάμε την ίδια γλώσσα χιλιάδες χρόνια τώρα. Απλά αλλάζει, εξελίσσεται. Φυσικά, όλες οι γλώσσες εξελίσσονται. Η γλώσσα είναι ζωντανή και εξελίσσεται. Άρα μέσω αυτό. Παιχνιδιού δηλαδή μπορούμε στα παιδιά να περάσουμε αυτές τις λέξεις μέσω παιχνιδιού. Μέσω παιχνιδιού. Πολύ ωραία πρόταση αυτή, μου αρέσει. Και νομίζω ότι γενικά το παιχνίδι είναι καλός παιδαγωγός. Ακριβώς. Ακόμα και για τους μεγάλους. Δηλαδή μου έχει ζητηθεί όταν βλέπουν οι μεγάλοι αυτόν τον τρόπο εκμάθησης, ότι και οι μεγάλοι οι οποίοι έχουν αφήσει χρόνια τα σχολεία, οι μεγάλοι οι οποίοι δεν αγάπησαν και αυτοί τα αρχαία ελληνικά μέσα στο σχολείο, ότι η μέθοδος αυτή, ο παιχνιώδης τρόπος, τους φέρνει πιο εύκολα σε επαφή με το αντικείμενο αυτό και το κατανοούν καλύτερα. Θέλεις να μας αναλύσεις αυτό το τρόπο θα, να μας... Θα έχουμε μια σειρά από ερωτήσεις που θα μπορέσουμε να... να αλλιεύσουμε, να εκμεύσουμε μέσα από την... Και έτσι εγώ πριν προχωρήσω, θέλω να πω ότι εκεί λοιπόν που ξεκινάει η επαφή του παιδιού από την πρώτη γυμνασίου, σε μένα προσωπικά ξεκίνησε από την πρώτη ηλικία επαφή με τα αρχαία ελληνικά, πάρα πολύ αργά δηλαδή. Ευτυχώς είχα πολύ καλούς δασκάλους και το περιβάλλον γενικότερα με έκαναν την αγαπήσω την αρχαία ελληνική γλώσσα. Είναι πολύ αργά όμως για να έρθει το παιδί σε επαφή σε αυτή την ηλικία με τη δομή της γλώσσας και με την αρχαία ελληνική γλώσσα. Αυτό το λένε πολλοί καθηγητές και το ακούω, αλλά γιατί δεν έχει περαστεί στο Υπουργείο και γιατί τόσα χρόνια. Εδώ βγάλαμε και τον Όμηρο, αρχίζουμε και βγάζουμε. Βγάζουμε, δηλαδή από το Δημοτικό βγάλαμε πολλή μυθολογία. Έχουν βγει σοβαρά κείμενα. Μπράβο, γιατί γίνεται αυτό. Δηλαδή αντί να το εμπλουτίζουμε και ενώ κάνουν όλοι οι καθηγητές χρόνια τώρα. Τι γίνεται στο Υπουργείο και δεν περνάει αυτό το μήνυμα, τι είναι. Δεν είμαστε ελληνικό Υπουργείο από κάπου αλλού. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε εμείς. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει μες στα Υπουργεία, κυριολεκτικά. Δεν το γνωρίζουμε. Και με φήμες δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Μα αυτό με τη γλώσσα το φωνάζει κόσμος, το φωνάζουν. Και όμως αντί να προσθέσουμε όλο αφαιρούμε. Πάει να αφαιρεθεί και από το γυμνάσιο τώρα κάποια πράγματα. Πάει να αφαιρεθεί και από το γυμνάσιο και λιγοστεύουν και οι ώρες. Και υποστηρίζουν ότι να δίνεται περισσότερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες κτλ. Που και νέες τεχνολογίες στηρίζονται, η δομή, μπορεί να το πει και ο φίλος μου εδώ, Τάκη, στηρίζονται στη δομή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Για να μας πεις λοιπόν, Γεωργία. Είναι η αρχαία ελληνική γλώσσα ένα εργαλείο και τι είδους εργαλείο? Η γλώσσα γενικά είναι εργαλείο σκέψης του ανθρώπου. Δηλαδή χωρίς τη γλώσσα δεν υπάρχει σκέψη, είναι αμφίδρομη η σχέση αυτή. Πόσο μάλλον η αρχαία ελληνική γλώσσα, η οποία είναι η σπουδαιότερη όλων των γλωσσών. Πάνω στην αρχαία ελληνική γλώσσα στηρίχθηκε οι σπουδαιότερες γλώσσες και όλες οι γλώσσες. Το Ευαγγέλιο δεν γράφτηκε όλη η επιστήμη. Η επιστήμη σήμερα, δηλαδή στα ξένα πανεπιστήμια, γιατί τιμούν τόσο πολύ την αρχαία ελληνική γλώσσα και γιατί αναδεικνύεται η αρχαία ελληνική γλώσσα. Και έχω ακούσει. Μπράβο, αυτό θα λέγω. Ότι στην Κίνα λέει και στα γυμνάσια και στα λύκεια σπουδάζουν αρχαία γλώσσα. Δηλαδή το έχουν μάθημα κανονικά. Και στην Κίνα και στη Γαλλία και σε πάρα πολλές χώρες. Και εμείς εδώ το έχουμε απαξιώσει τελείως. Εγώ θα σου απαντήσω πάλι με ένα ερώτημα στο ερώτημά σου. Γιατί υπάρχει γενικότερα κρίση αξιών και μέσα στις αξίες είναι και η ελληνική παιδεία. Άρα λοιπόν πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί δεν αναδεικνύεται η ελληνική παιδεία, γιατί δεν υπάρχουν και αξίες γενικότερα σήμερα στην εποχή μας. Η παιδεία είναι αξία, έτσι. Πες μας όμως, Γεωργία, πώς γονιμοποιεί τη σκέψη και το στοχασμό η αρχαία ελληνική γλώσσα? Η γλώσσα πρώτα απ' όλα ως τρόπος ανάπτυξης του εγκεφάλου ενεργοποιεί συγκεκριμένα κύτταρα. Αυτά έχουν γίνει μελέτες και από ξένους και από ελάχιστους Έλληνες. Ενεργοποιεί συγκεκριμένα κύτταρα του εγκεφάλου, ιδίως η αρχαία ελληνική γλώσσα, και βοηθάει μάλιστα, έχουν καταλήξει μελέτες, και στο να προλάβει ορισμένες μορφές δυσλεξίας, ειδικά η αρχαία ελληνική γλώσσα. Mm. Με τον τρόπο, με το συντακτικό της και με τη δομή της, βοηθάει και ενεργοποιεί πάρα πολύ τα κύτταρα του εγκεφάλου. Από εκεί το και πέρα. Ξυπνάει το παιδί, ναι, με τους τόνους. Ιδίως η σύνθεση των λέξεων, όταν το παιδί το μικρό, από τον υπηαγωγείο για παράδειγμα, γιατί και στον υπηαγωγείο κάνω σύνθεση λέξεων.
Βοηθάει πάρα πολύ το παιδί λοιπόν να κάνει σύνθεση. Η σύνθεση αναπτύσσει τον εγκέφαλο του παιδιού, του μικρού παιδιού. Θα σας πω όχι μόνο του μικρού παιδιού, θα σας πω ένα βιωματικό παράδειγμα πώς μπορεί να προσφέρει. Ένας φίλος στην πόλη της Αμαλιάδας, ο οποίος είχε και ραδιοφωνικό σταθμό, είχε κάνει μια επέμβαση στο Λάριγκα και από λάθος του χειρουργού πειράχτηκαν οι φωνητικές κορδές και δεν μπορούσε να μιλήσει. Εγώ λοιπόν με την ιδιότητα που έχω του ιστορικού της ιατρικής είχα συναντήσει την πληροφορία ότι εάν διαβάζει κάποιος στο βαθμό που μπορεί να διαβάσει, να ακούει δηλαδή, αρχαία ελληνικά μόνο, μπορεί να φτιάξει φωνητικές του χορδές. Αυτός λέω μόνο το όνομά του, τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος σήμερα του πήγα ένα βιβλίο αρχαία ελληνικά, μόνο αρχαία ελληνικά και του είπα θα διαβάζεις κάθε μέρα όσο μπορείς. Κάθε μέρα όμως. Ο Αλέξανδρος σήμερα μιλάει. Όποιος θέλει μπορούμε να τον φέρουμε σε επαφή για να ανατρέψουμε και ιστορικά δεδομένα και ιατρικά δεδομένα. Να μου σηκώνεται η τρίχα γιατί όντως, ναι. Είδες. Λοιπόν, ας πούμε πιο πέρα. Και επίσης ναι. Να πω ότι πολλοί είναι δύσπιστοι για το αν μπορούν τα μικρά παιδιά να έρθουν σε επαφή με την αρχαία ελληνική γλώσσα. Εγώ νομίζω ότι πιο εύκολα έρχονται τα μικρά παιδιά. Τα παιδιά, τα μικρά έρχονται σε επαφή. Εγώ δηλαδή έχω καταγράψει, έχω ομάδες. Έχω τώρα εδώ και 10 χρόνια που ασχολούμαι με αυτό. Ομάδες παιδιών, όπου από την νηπιακή ηλικία που ξεκινήσαμε παίζοντας, όπως μαθαίνει ένα μικρό παιδί, για παράδειγμα, μια ξινή γλώσσα με παιγνιώδη τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να γράφει, ζωγραφίζει δηλαδή. Αλλά του μιλάς, του αφηγείσαι, η αφήγηση επίσης και ο μύθος είναι πάρα πολύ σημαντικός γιατί αφηγούμαστε μύθους του Εσώπου. Φτάσαμε σε ηλικία δηλαδή να έχω τώρα παιδάκια τα οποία είναι Δευτέρα και Τρίτη Δημοτικού και μπορούν με πολύ μεγάλη άνεση να αφηγηθούν, ας πούμε, το μύθο του σπηλαίου του Πλάτωνα. Όταν δυσκολεύεται παιδί του Λυκείου. Και όχι μόνο να τον αφηγηθεί, αλλά να πιάσει και το νόημα, δηλαδή τι διδάσκει. Τώρα αυτό έτσι, που λέτε. Ναι. Το έλεγα εγώ προχτές σε ένα μάθημα που λέγαμε ότι την ιστορία μας, ρε παιδί μου, που λέγαμε τώρα για την 25η Μαρτίου, ότι τα παιδιά δεν ξέρουν την ιστορία και αυτά. Και ότι στον νηπιαγωγείο ή στην πρώτη δημοτικού, κάποιοι καθηγητές πρέπει να τα λέμε πιο ελαφριά ή να μην τα λέμε όλα. Γιατί δεν είναι τα παιδιά έτοιμα να ακούσουν. Εγώ θυμάμαι, όπως έκανα παρέμβαση και στο μάθημα, ότι ο μπαμπάς μου εμένανε, όπως μας τάιζε μωρά, μας έλεγε την ιστορία του Ηρακλή. Μας έλεγε την ιστορία του Οδυσσέα. Μας έλεγε για τον Κολοκοτρώνη. Μας έλεγε, όταν εγώ δηλαδή πήγα σχολείο, αυτά τα ονόματα μου ήταν γνωστά από τα παραμύθια του μπαμπά μου. Που ο μπαμπάς μου στην ουσία δεν μου έλεγε παραμύθια. Μου έλεγε ιστορικά γεγονότα, αλλά σαν παραμύθι μας τα πέρναγε. Άλλαζε τη χρειά του, έκανε αυτό και εμείς καθόμασταν έτσι και τον κοιτάγαμε. Νομίζω ότι είναι ένας καλός τρόπος να περάσουμε στα παιδιά ιστορία. Γιατί ναι. Κάποιοι δασκάλοι πιστεύουν ότι σε κάποιες ηλικίες δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον Υψηλάντη. Εγώ διαφωνώ. Μπορώ στο παιδί να μιλήσω από την πρώτη δημοτικού για τον Υψηλάντη, όταν του το πω όμως απαραμύθι. Συμφωνώ, συμφωνώ. Αυτό ήθελα να αποδείξω κι εγώ. Δηλαδή, είναι απίστευτο και έχω καταγεγραμμένα δηλαδή και βίντεο κτλ. Όπου τα παιδιά αυτά μπορούν να αφηγηθούν Πλάτωνα, να αφηγηθούν Αριστοτέλη. Με απλό βέβαια τρόπο. Έτσι, ναι, παραμύθι. Έτσι... Αλλά να πιάσουν όμως την ουσία. Να πιάσουν την ουσία. Τα παιδιά μπορούν οτιδήποτε να μάθουν. Mm-hmm. Το άλλο επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι μέσα από το μύθο, γιατί ο μύθος είναι σημαντικός, έτσι, ο μύθος, είναι ότι διδάσκεται και το ήθος. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει μόνο η γλώσσα, μας ενδιαφέρει να φτιάχνουμε και ήθος παιδιών. Mm-hmm. Και σήμερα τα παιδιά από πού αντλούν πληροφορίες για να φτιάξουν το ήθος τους, το χαρακτήρα τους δηλαδή. Να αποκτήσουν πρότυπα, να αποκτήσουν υγιή πρότυπα, να αποκτήσουν υγιή ψυχολογία. Άμα δούμε τα Mickey Mouse τώρα και τα κινούμενα σχέδια και άμα κάτσουμε και δούμε το Νικοπέδιο, πώς λέγεται αυτό το κανάλι, τα περισσότερα είναι με κοριτσάκια που γίνονται πολεμίστρια, δηλαδή τώρα και τα κορίτσια πολεμάνε, γίναμε και έτσι. Μαγικά, όλα εύκολα. Με τα φυσικά. Όλα εύκολα, τα παιδιά θέλουν εύκολα να πετύχουν, γιατί δεν έχουν μάθει να δυσκολεύονται. Λοιπόν, αγαπητή Γεωργία, γιατί κατά τη γνώμη σου τα Ελληνόπουλα μαθητές μετά από 6 χρόνια διδαχής της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στα σχολεία δεν γνωρίζουν αρχαία ελληνικά? Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι δεν γνωρίζουν γενικά τη γλώσσα. Δεν κατέχουν πολύ καλά, δεν έχουν πολύ καλή επαφή με τη γλώσσα, με την καλλιέργεια της γλώσσας. Εγώ παρατηρώ δηλαδή ότι και σε ένα απλό κείμενο που τους δίνεις να διαβάσουν,
ένα απλό κείμενο από ένα άρθρο, ας πούμε, ένα δοκίμιο. Δυσκολεύονται τα παιδιά στο να ερμηνεύσουν τη γλώσσα. Ξεκινάμε από αυτό δηλαδή. Και την αρχαία ελληνική γλώσσα, επειδή ακριβώς τη διδάσκονται σε μεγάλη ηλικία, με τρόπο παπαγαλίας, με τρόπο διδακτικό που πρέπει να αποστηθήσουν για να απαντήσουν, ας πούμε, σε ερωτήσεις του σχολείου. Και δεν τους γίνεται βίωμα και δεν το έχουν μάθει από μικρή ηλικία, το αντιμετωπίζουν σαν κάτι ξένο. Και δεν το συνδέουν με την καθημερινότητά τους, γιατί δεν μπορούν να σκεφτούν ότι η γλώσσα αυτή είναι η γλώσσα την οποία μιλούν και στην καθημερινότητά τους. Μάλιστα. Τώρα, τα νήπια και τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν αφηρημένες έννοιες, αλλά κατανοούν αντικείμενα. Κατανοούν αντικείμενο όμως. Τα νήπια και τα μικρά παιδιά έχουν μεγάλη ποιότητα. Είναι ορθός ο συνδυασμός αρχαίων ελληνικών λέξεων και αντικειμένων ως μέθοδο σε εκπαιδευτική εκμάθησή τους. Φυσικά. Δεν ξέρει, ας πούμε, τη λέξη οικογένεια. Την ξέρει τη λέξη οικογένεια. Όταν όμως το βάλεις και ζωγραφίζεις ένα λευκό χαρτί, τον οίκο, ας πούμε, και του πεις οίκος είναι το σπίτι, και αρχίσει και το αντιλαμβάνεται με τα χρώματα, ή του τραγουδίσεις, του φτιάξεις ένα τραγουδάκι πάνω στον οίκο. Και αρχίσεις λοιπόν και επαναλαμβάνεις τις λέξεις που είναι από την ίδια ρίζα, τότε λοιπόν αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά και εμβαθύνει και διευρύνει και το μυαλό του. Και να πω ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα βοηθάει σε όλες τις θεματικές ενότητες. Δεν είναι μόνο, δηλαδή η αρχαία ελληνική γλώσσα βοηθάει μόνο στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. Αναπτύσσει τον εγκέφαλό του σε πολλές θεματικές ενότητες. Ένα παιδί δηλαδή το οποίο εγώ παρατηρώ από τους μαθητές μου, έτσι είναι καλό στα αρχαία ελληνικά, που έχει ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία με την ετυμολογία, είναι πολύ καλό και στα μαθηματικά για κάποιο έτσι, λόγο. Γιατί το ένα πάει μετά. Ακριβώς. Ναι, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι μαθηματική γλώσσα. Είναι μαθηματική γλώσσα. Το έχω παρατηρήσει αυτό πραγματικά. Έτσι, καλά λένε ότι τα πάντα είναι μαθηματικά. Και η ποίηση και η γλώσσα και η μουσική. Τα πάντα είναι μαθηματικά. Τα πάντα λέει. Στα πάντα υπάρχει η μαθηματική και η εικόνα. Τα πάντα είναι μαθηματικά λένε. Προσωπικά έχω βιώσει δεκαετή και έχω συμμετάσχει σε δεκαετή μελέτη του αείμνηστου φίλου μου Στάμου Καραμούζη, ο οποίος εξέδωσε εδώ και πολλά χρόνια ένα εκπληκτικό βιβλίο μελέτης 10 ετών, επαναλαμβάνω, για τη δομή της ελληνικής γλώσσας, απέδειξε την μαθηματική δομή των γραμμάτων, απέδειξε για ποιο λόγο βρίσκεται κάθε γράμμα στη θέση του αλφαβήτου που βρίσκεται και με μαθηματικά πώς ανέλυε τις ενιές τους. Είναι εκπληκτικό βιβλίο. Ναι. Το θείον έχει τίτλο «Το θείον ελληνικών αλφάβητων». Το έχω δώσει εγώ τον τίτλο, μου είχε ζητήσει να δώσω εγώ τον τίτλο. «Το θείον ελληνικό αλφάβητο» του Στάμου Καραμούζη. Εκπληκτικό. Ναι. Πες μας, Βυργία, είναι δυνατόν τα παιδιά να μάθουν την αρχαία ελληνική γλώσσα όταν δεν την χρησιμοποιούν? Και αυτό σε ρωτάω γιατί. Παρατηρώ για παράδειγμα στην εποχή μας. Ναι. Έρχονται μετανάστες, μας έχουν πει ότι έχουν έρθει μετανάστες στη χώρα από 77 χώρες. Είναι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ελληνικά και τα ελληνικά δεν είναι μια εύκολη γλώσσα και δεν είναι, μάλλον τα ελληνικά είναι γλώσσα, οι δικές τους δεν είναι γλώσσες, είναι διάλεκτοι. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι, είτε παιδιά είτε μεγάλοι, έχω παρατηρήσει ότι μπορούν μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα να επικοινωνήσουν μαζί μας και σύν το χρόνο αρχίζουν και φτιάχνουν προτάσεις πολύ σύντομα και αρχίζουν κανονική επικοινωνία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, η ερώτησή μου είναι, εφόσον δεν γνωρίζουν γραμματική και συντακτικό, διότι εγώ στα χρόνια τα δικά μου στο εξατάξιο μας καταπίεσαν κυριολεκτικά να μάθουμε γραμματική και συντακτικό, αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν συντακτικό, δεν γνωρίζουν γραμματική και όμως μιλάνε και επικοινωνούν. Αυτό για πες μας. Αυτό ακριβώς μου αποδεικνύεις τώρα. Έρχεσαι δηλαδή και μου δίνεις κουμπώνεις δηλαδή πάνω σε αυτό που λέμε. Ότι μαθαίνουν βιωματικά. Εγώ είχα και ομάδα και είχα και παιδάκια μεταναστών έτσι, στις ομάδες αυτές των παιδιών και μάθαιναν και αυτά με πάρα πολύ εύκολο τρόπο, όπως μάθαιναν τα δικά μας τα παιδιά. Γιατί το παιδί χρησιμοποιεί πάρα πολύ τα αυτιά του. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ τα χέρια του, ζωγραφίζει. Επίσης, να πούμε ότι πλάθουμε με πυλό αγγεία, πλάθουμε κείονες, έρχονται σε επαφή με την ελληνική τέχνη. Επομένως, ο βιωματικός τρόπος... Α, κάνουν και ναι, έτσι, και είναι διαδραστικό. Είναι διαδραστικό και αναπτύσσουμε και την αισθητική καλλιέργεια των παιδιών. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε και την τέχνη. Α, είναι ωραίο. Η τέχνη, βέβαια, σου αρέσει, έτσι. Τι σου θυμίζει η αισθητική?
αυτό το υψηλά, την καλά. Την αισθητική της σκέψης και της κρίσης του Καϊωάννη Καποδίστρια. Περιτώ να σου πω ότι το έχω πει σε όλους μου τους καθηγητές. Ναι. Το έχω πει παντού, ναι. Δηλαδή όπου κάτσω και όπου σταθώ λέω γι' αυτό. Το ανέφερε ο κύριος Κώστας Λαγούνας που κάναμε την εκπομπή την προηγούμενη. Στο μυαλό, δηλαδή γιατί να μην υπάρχει αυτό το μάθημα και ειδικά στο δημοτικό. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Βέβαια, εμείς σαν βρεφονιπιοκόμοι τώρα μαθαίνουμε ότι πρέπει τα παιδάκια να τα βγάλει στην άνοιξη, να πιάσουν τα λουλούδια, το χιόνι, το νερό. Mm-hmm. Το κάνουμε εμείς δηλαδή, έτσι, σαν παιχνίδι. Για φαντάσουν να πλάσουν. Στο μουσικό όμως, παιχνίδι. Για φαντάσουν να πλάσουν με τα χέρια τους αγγεία. Για φαντάσουν να πλάσουν αρχαία ελληνικά παιχνίδια με τα χέρια τους και να τα παίξουν. Και μετά. Να τα φτιάξουν γιατί την και άρπα, το ένα, το άλλο, την αρχαία, τη φλογέρα. Βέβαια και στα μουσικά όργανα πρέπει να τους λες από πού έρχονται. Εγώ νομίζω ότι είναι στην όρεξη εν τέλει του δασκάλου. Είναι και στην όρεξη του δασκάλου. Εγώ λέω ότι είναι μια πρόταση αυτή. Είναι μια πρόταση δηλαδή να το πάρει ο δάσκαλος ως εργαλείο βοηθητικό μέσα στην τάξη και να πάνω σε αυτό να χτίσει. Δηλαδή είναι μια βάση. Εγώ του δίνω μια ιδέα, μια βάση. Και όπως λέω, κάνουμε και ένα αντικίνημα. Εκεί δηλαδή που ξεκινάνε τα αρχαία. Άρα αυτό το βιβλίο. Είναι μέθοδος, δεν είναι βιβλίο. Αυτό θα σου λέγα. Είναι μια μέθοδο που απευθύνεται σε καθηγητές, σε δασκάλους και σε γονείς για τα παιδιά τους. Και μόνο του το παιδί μπορεί να το πάρει και να ασχοληθεί, αλλά εντάξει, χρειάζεται και τη βοήθεια και τη συγγνώμη των γονέων και των δασκάλων. Οπότε, Γεωργία, φτάνουμε στο σημείο να σε ρωτήσω ποια είναι η μέθοδος εκμάθησης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας που εσύ προτείνεις. Εγώ προτείνω λοιπόν το παιδί να έρθει από πολύ μικρή ηλικία και από τον υπηαγωγείο, έτσι, και ενώ και από τον υπηαγωγείο από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο, το βιωματικό, διαδραστικό τρόπο, όπου δεν θα του πεις πάμε να μάθουμε, θα του πεις πάμε να παίξουμε και πάμε να δούμε λοιπόν τη γλώσσα ως παιχνίδι πρώτα απ' όλα. Εκεί λοιπόν το παιδί θα χρησιμοποιήσει όλες τις αισθήσεις, θα τραγουδήσει, θα ζωγραφίσει, θα του αφήσει να λειτουργήσει η φαντασία του, θα του αφηγηθεί μύθο. Και όλο αυτό θα λειτουργήσει συνολικά στην προσωπικότητα του παιδιού, όχι μόνο στην γλωσσική του ανάπτυξη. Εγώ επιμένω δηλαδή και στο να βάλουμε στα παιδιά και θεμέλια ήθους και θεμέλια αξιών. Έτσι. Του βάζουμε θεμέλια αξιών. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα: έκανα σε μία ομάδα πριν από λίγες μέρες παιδιών για το μύθο του Προκρούστη. Τους έλεγα λοιπόν γιατί ο Προκρούστης τους έβαζε στο κρεβάτι και τους προσπαθούσε να τους βάλει όλους με έναν όμοιο τρόπο. Δηλαδή, εντάξει, αυτό το βίο, όμοιο τρόπο. Και τελικά τα παιδιά έκαναν σήμερα την αντιστοίχηση και μου είπαν, μα σήμερα δεν προσπαθούμε όλοι να είμαστε ίδιοι. Να ντυνόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Να ακούμε τα ίδια πράγματα. Να τρεφόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Τι τάξεις τα παιδάκια αυτά. Πρώτες τάξεις δημοτικού σχολείου. Ορίστε. Δηλαδή, τους πέρασα το μήνυμα της μαζοποίησης που μαθαίνουμε, ας πούμε, στο Λύκειο στα παιδιά. Τους το πέρασα μέσα από το μύθο του Προκρούστη. Έτσι. Ότι είναι λάθος να είμαστε όλοι ίδιοι. Πρέπει δώσ' μου να το γράψω, να τα πω και εγώ τα πόδια. Κάτσε, γιατί μου αρέσουν, κρατάω και σημειώσεις εγώ τώρα, συγγνώμη. Φυσικά, φυσικά. Για να πω λοιπόν ότι αυτό που λέμε ότι αναπτύσσεται... Του πρόσκου... Του προκρούστη, προκρούστη. Ναι, ναι. Όπου είναι σήμερα αυτό που λέμε μαζοποίηση, έτσι, αυτό ουσιαστικά είναι ο προκρούστης. Η ομοιομορφία. Είδες όμως τα μωρά μου πως αμέσως... Την ατομικότητα. Τα παιδιά είναι πολύ έξυπνα. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ έξυπνα. Γι' αυτό λέω δεν υπάρχει γνώση την οποία δεν μπορείς να τους τη δώσεις. Απλά θα πρέπει να την προσαρμόσεις. Εγώ αυτό έκανα λοιπόν. Πήρα τα δύσκολα και προσπάθησα να τα προσαρμόσω με έναν εύκολο τρόπο προσαρμοσμένο στην ηλικία τους. Mm-hmm. Χρειάζεται όμως το βιβλίο αυτό, για να απαντήσω έτσι στο φίλο μου τον Τάκη, χρειάζεται και τη συνδρομή του δασκάλου ή του γονέα. Έτσι. Για να μπορέσει να καθοδηγεί λιγάκι το παιδί. Δηλαδή χρειάζεται και μια βοήθεια έτσι, πάνω σε. Στο παιδί. Θα μπορούσαμε να δούμε το βιβλίο, Γεωργία. Ναι, φυσικά. Θες να το σηκώσεις, δείξουμε... γιατί σας έχω βάλει τώρα τους δυο σας να φαίνεστε. Κάντε, κάντε να δει ο κόσμος το βιβλίο. Ναι, είναι από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Έχει βγει τώρα εδώ και ένα μήνα. Είναι το πρώτο τεύχος, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα τεύχη. Κοιτάξτε τι ωραία εικόνα, ναι. Θέλουμε να το ανοίξουμε, πώς μπορούμε να το δείξουμε. Εσύ δείχνε το, εσύ προς τα εδώ από μένα. Να σηκωθώ. Όχι, όπως είσαι, απλά σήκωσε το πιο πάνω από το κεφάλι μου για να δείχνει εδώ στην κάμερα. Να η καμερά σου. Γύρισε όμως λίγο, γιατί δείχνει εικόνα εκεί. Τώρα εκεί δείχνει την αρχή του βιβλίου. Λοιπόν, κάτσε να το κρατάς εσύ. Και βλέπετε εδώ τι ωραίες εικόνες. Λοιπόν, πες μας για τη δομή του βιβλίου. Αυτό το βιβλίο μας είπες ότι είναι ένα εργαλείο. Ναι, είναι ένα εργαλείο λοιπόν. Λοιπόν, πώς είναι δομημένο αυτό το εργαλείο. Ξεκινάει στην άλλη. Πρώτα απ' όλα είναι... Λοιπόν, να πω εγώ. Ωραία, ας πει η Ολυμπία λοιπόν. Ο-Ι-Α, Ι-Ο, Ο-Ι-Ε, Α-Ι-Ι. Διάβασε τη μετάφραση από κάτω. Λοιπόν, η μετάφραση είναι «Όπως η αυγή γέ μου, να είσαι πάντα». Είναι μια φράση ελληνική για να αποδείξουμε
ότι βγαίνει ολόκληρη πρόταση με τη ελληνική γλώσσα χωρίς ένα σύμφωνο. Ναι, το διάβασα. Μόνο φωνή. Καλά, ΙΑ, ε. ΙΑ, ΙΟ, Ο, ΙΕ, ΑΙ, Ι. Ωραία. Που δεν έχει κανένα σύμφωνο μέσα, ναι. Λοιπόν, πώς λειτουργεί αυτό ως εργαλείο, πώς λειτουργεί, Γεωργία? Να σου πω, εγώ το ερωτεύομαι. Για ξεφύγησέ το. Σαν μωρό παιδί. Πες μας εδώ να πρώτα απ' όλα αυτό γίνεται κτήμα. Η προμήτωρ, η γιαγιά. ο προπάτορ, ο παππούς. Μα κοιτάξτε τι ωραία που τα έχει. Τη γιαγιά, τον παππού. Κοίταξε ο πάτης. Αρέσει και στους γονείς πάρα πολύ. Καμήλα πάρα πολύ. Αρέσει και στους γονείς πάρα πολύ και πάρα πολλοί γονείς μου λένε ότι μας θυμίζει έτσι παλιά χρόνια, αλλά με ένα πιο μοντέρνο, έχει αποδοθεί με μοντέρνο τρόπο για να είναι πιο προσφυλές στα παιδιά, έτσι, αυτό το βιβλίο. Α, και τους έχει, λέει εδώ, ο πατήρ, να ζωγραφίσει τον μπαμπά, η μητήρ, ο γιος, η θυγατήρ, θα τα ζωγραφίσουν, λοιπόν, άκουσε, λοιπόν, γίνεται κτήμα του παιδιού, ξεκινάει λοιπόν σαν ένα ημερολόγιο που γράφει το παιδί στην αρχή όνομά του. Ναι, ναι. Και το παιδί συστήνεται, λέει ποια είναι τα μέλη της οικογένειάς του, ζωγραφίζει τα μέλη της οικογένειάς του, ναι, ναι, και αρχίζει σιγά σιγά και ναι, γίνεται δικό του. Είναι διαδραστικό το βιβλίο. Και του γίνεται σαν ένα λεύκομα. Ακριβώς λεύκομα. Γι' αυτό και έχει της οικογένειας στα αρχαία. Ναι, ναι. Και όχι μόνο, και συνεχίζει μετά. Πολύ ωραίο είναι. Και ωραία τα φύλλα του και πολύ, πολύ ωραίο είναι. Πολύ ωραία. Κάτσε να το δείξουμε και προς το τέλος. Και ωραίες εικόνες, ωραία χρώματα, να μην βαρεθεί. Έχει να... μέσα αφήγηση, έχει μύθους του Εσώπου, να έχει. Αυτό το βλέπω, έχει, το μπράβο, έχει ο παππούς ο Έσωπος αφηγείται. Αφηγείται, με αντιστοιχεία βέβαια της νέας ελληνικής απόδοσης. Και μετά το παιδί πάλι να το ζωγραφίσει. Μετά το να... παιδί θα ζωγραφίσει και μετά θα παίξει με τις λέξεις του μύθου. Λοιπόν, ακούστε παιδιά, και θα μείνει και το δίδαγμα. Κάνω το την αντιστοιχεία. Α, το... φαίνεται τα πόγωνα. Λοιπόν, αλεπού, αλήπιξ. Κάτσε, γιατί δεν βλέπω εγώ την πρεσβειοποία. Δεν τα κατάφερε ουκ ή δυνατόν. Εδύνατο. Κάτσε να μας το διαβάζει, ναι. Να μας το διαβάζει η Γεωργία. Καλύτερα. Μπράβο. Γεωργία, πες μας για τα αρχαία, γιατί εγώ τα σκότωσα. Το βιβλίο σου είναι χωρισμένο σε ενότητες. Είναι χωρισμένο σε ενότητες. Πιάσε μας λοιπόν, ξεκίνησε μία-μία και περιέγραψε μας μία-μία τις ενότητες. Ωραία, ωραία. Η πρώτη ενότητα λοιπόν, το παιδί συστήνεται, λέω ποιος είμαι και από πού είμαι, έτσι αναφέρει το όνομά του. Και λέω επίσης εδώ μία λέξη, τη λέξη αγαθός για παράδειγμα, γιατί αγαθός στην αρχαιότητα σήμαινε ικανός και γενναίος, για να δούμε λίγο την ίδια λέξη που χρησιμοποιούμε σήμερα, ποια διαφορά υπήρχε στη χρήση της παλαιότερα. Αγαθός σήμαινε ικανός και γενναίος, ενώ σήμερα σημαίνει και καμιά φορά απλοϊκός ή αφελής, όταν λέμε είσαι αγαθός, έτσι. Μετά μαθαίνουμε λιγάκι τα μέλη της οικογένειας και τα ζωγραφίζουμε βέβαια. Και μετά πάμε ο οίκος και τα οικιακά σκεύη. Να δούμε και εδώ λοιπόν. Ότι το παράθυρο είναι παρά τη θύρα, θύρα είναι η πόρτα, άρα παράθυρο είναι αυτό που είναι δίπλα. Και μαθαίνουμε και την πρόθεση παρά. Δηλαδή, ένας δάσκαλος μπορεί απευθείας να εξηγήσει ότι και παρά θα πει δίπλα. Και να φτιάξουν πάρα πολλές λέξεις με το παρά. Για να δούμε λοιπόν ότι χτίζουμε πάνω σε αυτά. Αυτό είναι μόνο η αφορμή. Δεν είναι το βιβλίο μόνο του. Είναι, δίνει το ένασμα, δίνει τη σπίτι. Μπορεί να του δώσει δηλαδή και ένα χαρτί και να του πει: πες μου με το παρά. Εγώ αυτό κάνω. Ναι. Τι μπορεί άλλο εγώ, να πει. Παραπέντε. Σίγουρα θα σου πούνε τα παιδιά το παραπέντε. σίγουρα το λέει κατευθείαν. Εντάξει, αυτό είναι. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται και το δάσκαλο ή το γονιό. Γιατί αυτό σου δίνει την αφορμή να χτίσει πάρα πολλά πράγματα. Και το παιδί να ακούει φυσικά. Δεν χρειάζεται να γιατί, γράφει. Γιατί ξέρει, έχει έντονα χρώματα και δεν το βαριέται. Δεν θα το βαρεθεί. Το παιδί, λοιπόν, μετά η οδός. Δεν λέμε σε ποια οδό μένεις. Το λέμε. Αμέ. Ξέρει το παιδί όμως ότι η οδός είναι δρόμος? Όχι, δεν το ξέρει. Όχι. Λέει ο δρόμος. Ξέρει όμως ότι μένω στην τάδε οδό. Στην τάδε οδό. Λέει στην τάδε οδό. Άρα λοιπόν μαθαίνει από την πρώτη δημοτικού ότι η οδός είναι ο δρόμος. Μετά λοιπόν μαθαίνουμε τους κύονους, μαθαίνουμε εστία, μαθαίνουμε ότι οι γυναίκες και οι άντρες έμεναν σε διαφορετικά δωμάτια, δηλαδή τη δομή λίγο του σπιτιού όπως ήταν παλιά. Στη συνέχεια έχουμε λίγο για τη μητέρα, δίνω έτσι μια μεγάλη έμφαση στη μητέρα. Καλά κάνει. Ναι, και μαθαίνουμε για την ιστορία της λέξης μήτυρ. Πες παιδικός και τα λοιπά, να φτιάξουμε ομόριζες λεξούλες. Μετά έχουμε πολλά παιχνίδια τα οποία είναι με σταυρόλεξα, ζωγραφιές και τα λοιπά, οικογένειες λέξεων. Να κάνουμε σύνθετες λέξεις, με τη λέξη οίκος για παράδειγμα, να ζωγραφίσουμε τον οίκο μας, να το, να λοιπόν ναι, πώς ναι, το παιδί ναι. Μαθαίνει, έτσι, γιατί λέει οίκος και ζωγραφίζει εδώ τον οίκο. Ναι, και με τα χρώματα από κάτω όμως, τα οποία είναι στα αρχαία ελληνικά. Ή εδώ χρώματα. Μπορείς να βρεις διάφορες λέξεις που μπορείς ναι. Να βάλεις το οίκο και να γεννηθούν, ναι. Αλλά να του δώσεις και ένα χαρτί μετά ναι, να γράψεις και με δικές του να γεννήσει. Ναι, λέω όμως συγκεκριμένα χρώματα, μαθαίνει ας πούμε το πορφυρό, γιατί λέω πορφυρούν.
Να βάλεις μέσα το πορφυρού, να βάλεις μέσα το οχρόν, ότι είναι το κίτρινο. Λέμε είσαι οχρός, έτσι δεν το λέμε, η όχρα. Δεν λέμε για παράδειγμα να ζωγραφίσεις ιώδες που είναι το μοβ. Λέμε το ιώδιο. Εγώ δεν το ήξερα. Να σου πω, θα μάθω κι εγώ. Μα για όλους είναι. Για όλους είναι. Και μετά λοιπόν. Συγγνώμη, λέγω τώρα νιώθω δημοτικό παιδί. Ωραία, είναι πάρα πολύ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούν να μάθουν και οι μικροί και οι μεγάλοι. Μαθαίνουμε μετά, ας πούμε, έχουμε το υποπόδιο. Να σου πω κάτι. Αυτή είναι μια πολύ ωραία εισαγωγή για δημοτικό να μπαίνει και να το έχουν και να μαθαίνουν τα παιδιά. Να το έχει βοηθητικό, ναι, ο δάσκαλος. Εμένα αυτό είναι το όνειρό μου. Το όνειρό μου δηλαδή είναι να μπει αυτό το βιβλίο να μπει μέσα. Ναι. Να μπει στο δημοτικό σχολείο, ναι, ως βοηθητικό, ας πούμε, μέσα τη γλωσσική δασκαλία. Καλά, δεν το περιμένω τώρα με αυτού που έχουμε, αλλά αργότερα δεν ξέρω. Εντάξει, νομίζω ότι όποιο ενδιαφέρεται πραγματικά για την παιδεία. Θα την πιάσει την παιδεία από με τη σωστή της, από τη ρίζα της δηλαδή, θα την πιάσει από εκεί. Ναι, αλλά δεν μπαίνουν εκπαιδευτικοί στα υπουργεία, μπαίνουν δικηγόροι, μπαίνουν οτιδήποτε άλλο εκτός εκπαιδευτικοί. Αυτά είναι άλλα προβλήματα. Αυτά είναι άλλα θέματα, είναι πολιτικά θέματα. Είναι πολιτικά. Εμείς ασχολούμαστε μόνο με τη γλώσσα. Νομίζω όμως ότι και εμείς οι άνθρωποι θα πρέπει εκεί να εστιαζόμαστε, ότι όταν εγώ θα ψηφίσω για Υπουργείο Πολιτισμού θα κοιτάξω να είναι καλλιτέχνης. Όταν θα ψηφίσω για. Όχι, ναι, δεν ψηφίζεις για υπουργεία. Αυτά τα διαλέγουν μόνοι τους. Ψηφίζεις για βουλευτές. Και αυτοί βάζουν όποιο θέλουν. Και αυτοί βάζουν όποιο θέλουν, βάζουν και τους εξωσχολικούς πολλές φορές. Λοιπόν, εμείς ας μην φύγουμε σε αυτό, δεν πάμε στα πολιτικά. Μας ενδιαφέρει η γλώσσα. Γιατί στεναχωριέμαι, αυτό πρέπει να μπει στα δημοτικά. Η αγάπη για τη γλώσσα πρέπει να είναι υπεράνω σκοπιμότητα πολιτικών. Οι άλλοι θα πρέπει ως Έλληνες να ενωθούμε λοιπόν και να δούμε ποιο είναι το καλό μας. Δεν μπορεί αυτό να το αντιλαμβάνονται οι ξένοι. Και να μην το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Γιατί οι ξένοι να έχουν βάλει, ας πούμε, σε μικρές τάξεις αρχαία ελληνικά και εμείς να μην μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό. Έχουμε εδώ στη συνέχεια το ρήμα φιλό που σημαίνει αγαπώ, σήμαινε αγαπώ και του λέω τι σημαίνει σήμερα όμως το φιλό. Αλλά λέμε όμως. Το φιλό σήμερα, φιλό, δίνω φιλάκι. Λέμε όμως εδώ και φτιάχνουμε, έτσι λέξει από το φιλό, λέμε φιλόπατρης. Ναι, ωραίο. Και τις υπόλοιπες λέξεις λέμε φύλαθλος. Φιλόμουσος, δεν λένε φιλόμουσος τα παιδιά, λένε. Τα παιχνίδια λοιπόν εδώ στην αρχαία Ελλάδα, μύθι του Εσώπου. Ζωγραφίζει εδώ λοιπόν και ένα παιδάκι το οποίο δεν ξέρει να γράψει λέξεις, ξέρει να ζωγραφίσει την Αλεπού, αλλά από πάνω όμως μπορεί ο δάσκαλος να του πει ότι αυτή λέγεται Αλόπιξ. Έτσι, έχουμε ίδια ρίζα Αλεπού, Αλόπιξ. Ξεκινάει το ίδιο και τη ζωγραφίζει. Μετά, πάμε στα αδελφικά παραγγέλματα. Τα αδελφικά παραγγέλματα ήταν αποφθέγματα που ήταν χαραγμένα περιμετρικά του μαντίου των αδελφών. Είναι 147, ανήκουν τα περισσότερα στους 7 σοφούς αρχαιότητας. Λίγα από αυτά ξέρουμε, ή αν τα ξέρουμε, είναι πολύ συγκλονιστικό. Είναι αυτά τα οποία τα χρησιμοποιούμε προς χρόνου φίδου, σε αυτόν ίστη κτλ. Και αυτές λοιπόν είναι δύο λέξεις διδάγματα. Να τα λοιπόν. Να πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ήθος. Στα παιδιά. Στα παιδιά και στους εαυτούς μας. Ευγένεια ασκεί, να είσαι ευγενικός. Ναι. Παιδεία αντέχουν. Τα παιδιά θα μεγαλώσουν και θα γίνουν ενήλικες. Μπράβο, και θα τα αυτό είναι το μήνυμα. Ναι. Ναι. Γιατί αυτό λέω, δεν είναι μόνο γλώσσα, μην εστιάζουμε μόνο στη γλώσσα. Εστιάζουμε λοιπόν και στο να αποκτήσουν λοιπόν και πνευματικότητα, να αποκτήσουν και φιλοσοφική σκέψη. Και ζωγραφίζουν βέβαια. Ο Διογέννης ο Κυνικός, ο οποίος αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά. Ο Διογέννης αυτός, ο οποίος ήταν που ζούσε μέσα σε ένα πιθάρι. Ναι, ναι. Και ζωγραφίζουν το πιθάρι εδώ και υπάρχουν και πάρα πολλά ανέκδοτα έτσι, σχετικά με τον Διογέννη τον Κυνικό και τα διαβάζουμε και τους αρέσουν. Και τον ζωγραφίζουν, ζωγραφίζουν και το πιθάρι του. Είναι ένας άλλος τρόπος προσέγγισης φιλοσοφίας. Μετά παίζουμε πάρα πολύ με τα συνθετικά, το F και το D, τα οποία τα χρησιμοποιούν στο δημοτικό, δηλαδή να φτιάξουν εύκολο, δύσκολο κτλ. Τις λεξούλες αυτές. Και ξεκινάω και παρουσιάζω ας πούμε το πρώτο, τα δύο βασικά ρήματα, το ημί που σημαίνει είμαι και το ρήμα παίζω πως κλείνονται στην αρχαία ελληνική. Εδώ δηλαδή έρχονται και σε μια είναι πρώτη μικρή επαφή, ναι, και είναι ακριβώς αυτό. Με το ημί, το είμαι δηλαδή, το βασικό ρήμα και το παίζω, δηλαδή δύο βασικά ρήματα τα οποία σιγά σιγά μαθαίνουν και από κάτω τους ζητάμε να φτιάξουν προτάσεις για τα ρήματα αυτά και με τις λέξεις του βιβλίου. Δηλαδή αρχίζει και η σύνθεση των προτάσεων. Εκτός από τις λέξεις αρχίζουμε να συνθέτουμε και προτάσεις. Και βέβαια, ξέρεις τι, εγώ θυμάμαι όταν πήγαινε ο Γιώργος μου δημοτικό, υπήρχαν, δηλαδή το σχολείο το έκανε μία ώρα έτσι και καλά... Σαν φροντιστήριο τη βδομάδα, όποιο παιδί ήθελε ή όποιος γονιός ήθελε, μάθημα. Βοηθητικό. Ναι, ναι. Υπάρχουν γονείς, θυμάμαι, που στέλνανε τα παιδιά τους και για ισπανικά και έξω για αρχαία. Έξω, σαν φροντιστήριο ναι, να κάνουν ναι, αρχαία. Ναι, ναι, ναι.
Άρα κάπως πρέπει να δούμε ότι εμάς μας ενδιαφέρει, εμένα δηλαδή σαν γονέα με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, με ενδιαφέρει τώρα οι ψυχές μου. Και είναι εκπληκτικό το αποτέλεσμα, εγώ το έχω δουλέψει πρακτικά, έτσι, δεν το έχω μόνο στη θεωρία, γιατί και εγώ το ξεκίνησα, μπορώ να πω την αλήθεια με ένα δισταγμό για το αν αυτό τελικά έχει αποτέλεσμα. Επειδή κουράστηκα να βλέπω τα μεγάλα τα παιδιά να έρχονται με έναν αρνητισμό για την αρχαία ελληνική γλώσσα στο γυμνάσιο, ξεκίνησα να δω τελικά αυτό έχει, ας πούμε, τόσο μεγάλη απήχηση στο μυαλό των παιδιών, τα εξελίσσει τα παιδιά, είναι εκπληκτικό, δηλαδή με ξεπέρασαν τα παιδιά. Μπορώ να πω ότι με ξεπέρασαν τα παιδιά. Ναι. Είναι εκπληκτικά τα παιδιά. Ποιος είπε ότι τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται για τα αρχαία ελληνικά ή για όλα αυτά, αλλά ναι, είναι πώς τους τα προσφέρεις. Τους αρχαία ελληνικά, τους παρουσιάζεις, ελάτε εδώ να μάθουμε. Τις ιστορίες, τους μύθους. Ναι, και την ιστορία της γλώσσας μας. Και την ιστορία της γλώσσας μας. Να δούμε ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα. Δεν μιλάμε διαφορετική γλώσσα από τους πρόγονους μας. Μετά λοιπόν έρχομαι εδώ και παίζουμε τις εποχές και το χρόνο. Τους αρέσει πάρα πολύ ο χρόνος, η άνοιξη κτλ. Τα καιρικά φαινόμενα. Άλλα μηνύματα, ειρήνη, στην οκλάδων ελέας. Που θα πει συμφιλιώνομαι με κάποιον που έχω μαλώσει, μια έκφραση, και εδώ έτσι, περνάμε και αυτά τα μηνύματα της ειρήνης. Ναι, αυτό φοράνε εμένα. Και τις συμφιλιώσεις, ναι, για πες, εντάξει, μας είναι. Πρεσβευτής ειρήνης. Πρεσβευτής ειρήνης, βέβαια. τι μήνυμα περνάει ο μύθος, έτσι, εδώ ο Ανίρ Ναυαγός που λέει εκτός από τη βοήθεια της Αθηνάς, θεάς Αθηνάς, κούνα και το χέρι σου, εδώ λοιπόν, να το. Ναι. Γιατί τα παιδιά πρέπει να εξασκηθούν λοιπόν και στο να αποκτούν πρωτοβουλία και αυτενέργεια. Όχι όλα να τα περιμένουν έτοιμα, τους το περνάμε λοιπόν, να τα μηνύματα που περνάμε. Εδώ και το γράφει και μόνο του. Παίζουμε με τη λέξη χειρ, λέμε χέρι έτσι, και εδώ φτιάχνει λοιπόν με τη λέξη χειρ πάρα πολλές λεξούλες, όπως με τη λέξη ναύσπον το καράβι, ζωγραφίζει τη θάλασσα που του αρέσει, το καλοκαιρινό θέμα. Γίνεται δηλαδή κτήματο το βιβλίο, έτσι. Και στο τέλος, το καταλήγοντας λοιπόν, μου αρέσει, εμένα προσωπικά μου αρέσει το καταλήγοντας, γιατί είναι από τα χρυσά έπι του Πυθαγόρα. Θα μου επιτρέψετε έτσι να διαβάσω λιγάκι το τέλος. Συμβουλεύω λοιπόν τα παιδιά και λέω ότι επειδή δεν μπορώ να σας αφήσω τελειώνοντας το βιβλίο, νιώθω και εγώ μια συγκίνηση τελειώνοντας το βιβλίο, προτιμώ να κλείσω με μια συμβουλή του μεγάλου Έλληνα μαθηματικού και φιλόσοφου Πυθαγόρα από τα Χρυσά Έπι που λέει «Να μην επιτρέπεις τον απαλό ύπνο στα μάτια σου πριν εξετάσεις τρεις φορές τις ημερήσιες πράξεις σου». Πρώτον, ποι παρεύει, δηλαδή πού ξέφυγα, πού ξεπέρασα τα όρια. Τι δε έρεξα, τι έκανα, ποιες ήταν δηλαδή οι πράξεις που έκανα, τι μη δε ονού και τελέστη, τι από ό,τι έπρεπε δεν ολοκλήρωσα. Αυτή είναι η αυτογνωσία που ναι, καλό είναι ναι. Να το έχουμε πριν, και αυτό, τι δηλαδή, ωραίο το μήνυμα. Αυτό δηλαδή το συμβουλεύουμε στα παιδιά, ναι, πριν... Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο μήνυμα περνάς και πολύ ωραίο που κλείνει το βιβλίο σου. Κλείνει το πρώτο, τεύχος, ναι, για να περνάμε και στα παιδιά. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι εγώ έτσι όπως το είδα, θα σου, δηλαδή, αν πρώτο ο Θεός όντως του χρόνου εξασκώ αυτό το επάγγελμα, θα το χρησιμοποιήσω εννοείται. Φυσικά. Αλλά εγώ μετά θα θέλω κι άλλο, θέλω λέξεις. Όχι, δηλαδή, θα φτιάξει η Γεωργία, έχει προγραμματίσει με τον εκδότη. Αυτό είναι το πρώτο. Να φτιάξουν πολλές λέξεις να μάθουμε. Θα ακολουθήσουν κι άλλα. Ναι. Μπράβο. Θα ακολουθήσουν κι άλλα. Μπορεί να γίνουν κι άλλα αυτόνομα που να αφορούν μόνο ας πούμε, το παιχνίδι ή να πάμε και στον υπηαγωγείο ακόμα. Θα φτιάξουμε μία σειρά από βιβλία. Μπράβο. Γιατί απλά είναι εγώ ωραίο. Ήθελα τώρα να δείξω τη μέθοδο ως μέθοδος. Εγώ να ξέρω θα το παρουσιάσω σήμερα και στο μάθημά μου, γιατί πάρα, το έλεγα. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν είδες ένα σχόλιο από μια καθηγήτριά μου, την είχα μικρή όταν ήμουν καθηγήτρια, είναι γαλλικής φιλολογίας συνταξιούχος καθηγήτρια, από διευθύντρια βγήκε σε σύνταξη, η κυρία Έλενα Σοφιανού. Θα τη δεις τα σχόλια που μας έχει γράψει. Εκείνη τώρα ξεκίνησε να έχει Facebook και μου λέει, εγώ δεν τα συνηθίζω αυτά, λέει, επειδή... Είναι πολύ ωραίο αυτό που παρουσιάζεις. Μας έγραψε ότι σου έγραψε ωραία σχόλια. Είναι κάτι που σε όσους ανθρώπους το είπα, αμέσως μου είπαν, δηλαδή σε καθηγητές που το είπα, όλοι μου είπαν τι ενδιαφέρον είναι και εμένα τώρα με γοήτεψε. Δηλαδή θέλω να το δουλέψω. Πώς να σου το πω, θέλω να το. Κάνω και μια ειδική παρουσίαση για σε γονείς. Όταν πρόκειται δηλαδή να αναλάβω ομάδες ή να πάω σε κάποιο σχολείο να το δείξω, έχω κάνει πρόγραμμα δηλαδή παρουσίαση για γονείς, γιατί είναι σημαντικό να πείσουμε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Για μένα εκεί θα κερδιθεί το παιχνίδι. Δηλαδή πρώτα πρέπει να το πιστέψουν οι γονείς. Άρα πρώτα ο Θεός, αν φύγει αυτός ο ιός το Σεπτέμβρη, να ξεκινήσουμε μια τέτοια. Ναι, εγώ σκοπό να κάνω
παρουσιάσει σε παρουσιάσει σε σχολεία, σε σχολεία, ναι, σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων κτλ. Για να μπει εκεί. Γιατί το παιδί, κοιτάξτε να δείτε, το παιδί όταν το πιάσεις με αυτό και αρχίσεις και το δουλεύεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην του αρέσει. Μένει σαν παιχνίδι και θα κάτσει να ασχοληθεί. Το παιδί θα καθίσει. Και εγώ τώρα είναι... δηλαδή το καλοκαίρι αυτό θα το βάλω στις ανιψιές μου. Ωραία. Πού είναι του δημοτικού αυτή τη στιγμή. Που είμαι σίγουρη ότι θα το ζωγραφίσουν, θα το παίξουν. Θα το... Δηλαδή γιατί είναι. Σε προκαλεί, δεν το βαριέσαι. Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει η Γεωργία. Θα πρέπει να πει συγχαρητήρια και σε σένα και στην ομάδα του εκδότη. Τον εκδότη, μπράβο, γιατί είναι και τα φύλλα ωραία. Το επιτελείο του, οι άνθρωποι του, σε συνεργασία πάντα για το οποίο έγινε με την Γεωργία. Και ο σχεδιαστής, πες μας τα ονόματα. Πάρα πολύ καλέσθητο. Είναι δομημένο με πολύ καλεσθησία, με πολύ μελετημένα τα χρώματα τα οποία χρησιμοποιούνται και τα σχήματα. Προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε λίγο τα σχολικά βιβλία και την, έτσι, την μια μοντέρνα, ας πούμε, εκδοχή, αυτή που αγγίζει τα παιδιά και που αρέσει στο... Να αγγίζει την περιέργειά τους, βασικά. Να το παιδί να το ανοίξει. Είναι μια μοντέρνα έκδοση. Μια μοντέρνα έκδοση. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τον εκδότη, τον κύριο Γιώργο Δαμιανό, που εμπιστεύτηκε έτσι, αυτό. Είναι εκδόσεις Δαμιανός. Όχι, είναι εκδόσεις 24 γράμματα. Εκδόσεις 24 γράμματα. Ωραία. Εκδόσεις 24 γράμματα. Μα και ωραία εικόνα του. Και τι να σου πω, πολύ μου αρέσει. Και τα χρώματα και ο σχεδιασμός, η φωτογραφία, δεν ξέρω ποιος τα έκανε. Πολύ ωραία. Εξαιρετικό βιβλίο. Και εγώ σου λέω, σαν δασκάλα, λέω ότι. Δηλαδή Και να πω και κάτι τώρα το οποίο εντάξει, ας μου επιτρέψει ο εκδότης μου, το έχουμε συζητήσει μεταξύ μας, αλλά εγώ θα το, έτσι, θα το ανακοινώσω τέλος πάντων. Αυτό το οποίο έχουμε όνειρο τώρα, σαν δεύτερο βήμα, είναι να βγει το βιβλίο αυτό στα αγγλικά και να πάει στους ομογενείς στο εξωτερικό. Στους Έλληνες ομογενείς δηλαδή. Όχι στα αγγλικά, πρέπει να βγει ελληνικά και αγγλικά. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, αγγλικά και αρχαία ελληνικά θα βγει. Αγγλικά και αρχαία ελληνικά. Αυτό είναι το οποίο φιλοδοξούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Μέσα από τα κέντρα ελληνισμού δηλαδή. Ναι, μπράβο. Ναι. Και αν και στα ελληνικά σχολεία, καλό είναι να πάει έτσι όπως είναι. Ναι, εντάξει, στα ελληνικά σχολεία. Χωρίς. Έχουμε ένα δεκάλεπτο νομίζω. Ναι, θα ήθελα να πούμε κάποιο, να αναφέρω κάποια σημαντικά για τη γλώσσα. Γιατί όπως πολύ ορθά ανέφερε προηγουμένως η Γεωργία, οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να ασχοληθούν και οι διδάσκαλοι, όχι οι δάσκαλοι, οι διδάσκαλοι, διδάσκω είναι το ρήμα, οι διδάσκαλοι λοιπόν και οι γονείς θα πρέπει καταρχάς να ενδιαφερθούν, ούτως ώστε να προμηθευτούν το βιβλίο για να το βρουν και τα παιδιά τους και να το συζητήσουν μαζί τους. Έχει σημασία λοιπόν οι μεγάλοι να κατανοήσουν τη σημασία τη μεγάλη ελληνικής γλώσσας. Και βέβαια τη γλώσσα την ελληνική δεν θα την αξιολογήσουμε εμείς ως Έλληνες. Είναι πολύ πιο σημαντικό να δούμε τι έχουν πει οι ξένοι για την ελληνική γλώσσα. Και θέλω να αναφέρω κάτι το οποίο το έχω μια πληροφορία δεκαετίες τώρα και κάθε φορά που το σκέφτομαι να τριχιάζω. Πιστεύω γνωρίζετε την Αμερικανίδα συγγραφέα Έλεν Κέλλερ. Ναι. Η Έλεν Κέλλερ ήταν τυφλή και κοφάλαλη. Ναι. Προσέξτε. Και τυφλή και κοφάλαλη. Ναι. Αυτό δεν την εμπόδισε να γράψει εκατοντάδες βιβλία. Ναι. Και μέσα σαν αυτό το βιβλίο έγραψε, αν είναι αλήθεια πως το βιολί είναι το τελειότερο από τα μουσικά όργανα, τότε η ελληνική γλώσσα είναι το βιολί της ανθρώπινης διανόησης. Αυτό το έγραψε λοιπόν μία συγγραφέας, τυφλή και κοφάλαλη. Νομίζω ότι από αυτό έπρεπε να ξεκινήσουμε και στην αρχή της εκπομπής για να συνειδητοποιήσει ο κόσμος πόσο σημαντική είναι η ελληνική γλώσσα. Κάτι άλλο το οποίο έχω βρει, αυτό είναι δικό σου, πολύ σημαντικό. Κάνε μια αφιέρωση. Φυσικά. Ο μεγάλος συγγραφέας, ο Ζακ Λακερέρ, έγραψε στο βιβλίο του «Ελληνικό καλοκαίρι». Άκουγα τους Έλληνες να συζητούν σε μία γλώσσα που ήταν για μένα αρμονική, αλλά ακατάληπτη μουσική. Και σαν να μου είχαν πει ένα βράδυ ότι αληθινός πατέρας μου, αληθινή μητέρα μου, δεν ήσαν αυτοί που με είχαν αναστήσει. Προσέξτε πόσο μεγάλη σημασία δίνει στην ελληνική γλώσσα. Εάν πάμε στον πολύ μεγάλο Λατίνο Μάρκο Τίλιο Κικέρονα,
Ο Κικέρον είχε πει, μεταξύ άλλων, «Εάν οι θεοί συνομιλούν, την γλώσσα των Ελλήνων χρησιμοποιούν». Έτσι. Μα έτσι είναι. Γι' αυτό και εγώ στο βιβλίο εδώ. Είχε πει κάτι ανάλογο ο μεγάλος μας λογοτέχνης, ο... Ποιητής ο Ελίτης. Από τον Άφλιο, ο... Σεφέρ. Ο Τερζάκης, ο Άγγελος Τερζάκης, ότι εάν, όταν ανεβεί η ψυχή μου, ανεβεί η ψυχή μου στους ουρανούς και στο μονοπάτι που περπατά συναντήσει αγγέλους, όχι, θα επικοινωνήσει μαζί τους με ελληνικά, διότι μόνο αυτή τη γλώσσα γνωρίζουν. Ο Κικέρο λοιπόν είπε επίσης, τα ελληνικά ομιλούνται από όλες τις φυλές της γης, τα λατινικά περιορίζονται μέσα στα σύνορά τους. Και τρίτο, το οποίο με ενδιαφέρει και ως ποιητή, οι Έλληνες λίγο έλειπε να κάνουν στίχους και τον πεζό λόγο. Τόσο πολύ τους άρεσε ο αρμονικός ήχος. Έτσι, είναι αλήθεια όμως αυτό. Λίγο, μα γιατί δεν κάναμε και τον πεζό, Όμηρος δεν έκανε και τον πεζό λογοποίηση. Έτσι. Όχι λίγο έμεινε, κάναμε και τον πεζό λογοποίηση. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι ο μεγάλος Βεντρής, αυτός που απεικονογράφησε την γραμμική Β και τις, και τις πινακίδες της Πύλου, είχε πει ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα είχε ανωτερότητα και εξακολουθεί να έχει απέναντι σε όλες τις νεότερες γλώσσες και γιατί όχι απέναντι σε όλες τις λατινικές, γερμανικές ή σλαβικές. Αυτό το εργαλείο είναι το τελειότερο πνευματικό εργαλείο που σφυριλάτησε ποτέ η ανθρώπινη νόηση. Και το τρίτο που θέλω να σας φέρω, το τελευταίο που θέλω να σας φέρω είναι, να σας αναφέρω είναι τους δύο Βάσκους πολιτικούς, οι οποίοι, τους οποίους έτυχε να γνωρίσω στην Ελλάδα όταν είχαν έρθει. Είναι οι άνθρωποι που πρότειναν στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ελληνική γλώσσα, η αρχαία ελληνική γλώσσα να γίνει επίσημη της Ευρώπης. Και σας διαβάζω λοιπόν ποιο είναι το αίτημά τους. Η ελληνική γλώσσα και παιδεία αποτελούσε την βάση του δυτικού πολιτισμού. Απαιτούμεν επεξεργάζεστε πρόγραμμα σπουδών της κλασικής ελληνικής γλώσσης και παιδείας, ώστε η ελληνική γλώσσα όλων των Ευρωπαίων κοινή γλώσσα γίγνεται. Αυτό το έγραψαν, όπως το ακούτε, οι Βάσκοι. Εύχομαι ότι πείθετε τους Έλληνες Ευρωβουλευτάς όπως αυτήν υποστηρίζωσιν εν το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο άνω πολιτικών ιδεολογιών. Πάντες γάρ και ιδιαιτέρως Ευρώπη οφειλέτε της Ελλάδος εσμέν. Ο Χουάν Χωσέ Παχουάνα Αρζά, το έχει διέρει. Ο Σατζέντο και ο Πουχάνα ήταν οι δύο οι άνθρωποι οι οποίοι, οι φίλοι μας δηλαδή, οι ευρωβουλευτές, δύο ευρωβουλευτές, ο Χερικονιάτα και ο Ήμαθ, έκαναν την πρόταση για την αναγνώριση της αρχαίας ελληνικής ως ευρωπαϊκής διεθνούς γλώσσας και ουδείς στην Αθήνα έσπευσε να το εκμεταλλευτεί. Οι δύο Ισπανοί κατέθεσαν μάλιστα και σχετική ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, σημειώνοντας ότι η ελληνική γλώσσα είναι η μητέρα των ευρωπαϊκών γλωσσών, τις οποίες και απεκάλεσαν διαλέκτους της ελληνικής. Το εκπληκτικό που απεκάλυψαν οι δύο Ισπανοί είναι ότι η ελληνική γλώσσα είναι η μόνη την οποία οι υπολογιστές προηγμένης τεχνολογίας μπορούν να δεχθούν νοηματικά. Ουδής ασχολήθηκε με την ενδιαφέρουσα αυτή πρόταση των δύο Ισπανών, πέραν δύο Βάσκων Ελληνιστών, αυτούς που αναφέραμε, που έκαναν και σχετική πρόταση στην Ισπανική Βουλή. Ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υφυπουργός Άμυνας κ. Πιλιοτόπουλος με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Παιδείας
ζητεί να πληροφορηθεί αν προτίθεται να αξιοποιήσουν την πρόταση αυτή, αν κρίνουν επιβεβλημένο να επικοινωνήσουν με τους Ισπανούς ευρωβουλευτές και Βάσκους Ελληνιστές και σε ποιες ενέργειες θα προβούν προς τη στήριξη αυτής της πρότασης. Είναι από άρθρο, το βρήκα σε άρθρο στο Βήμα 31 Μαρτίου του 1996. Μπράβο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι ξένοι έχουν εκφραστεί για την ελληνική γλώσσα όχι απλώς με... Τώρα με ωραία, να πω εγώ, παιδιά, με αγάπη και πολλά το ξέρω λόγια. Αυτό. Την έχουν συλλάβει στην ουσία. Έχουν συλλάβει την ουσία, αυτό δηλαδή το οποίο δεν έχουν συλλάβει οι σημερινοί Έλληνες. Ναι, αλλά παντού το φωνάζουμε εδώ στην Ελλάδα και εδώ στην Ελλάδα για κάποιο λόγο την έχουν, γι' αυτό και εγώ με βλέπεις και εξαγριώνομαι. Την έχουν συνδέσει και με κάποια, ας πούμε, κάποιες ακραίες εθνικιστικές, θα έλεγα, καταστάσεις. Ναι, έτσι. Πάνε να σου πούνε, άκου τώρα ναι, να δεις. Αλλά αυτό πρέπει δηλαδή να το αγαπώ την πατρίδα μου, τι σημαίνει, ότι είμαι εθνικιστής. Πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα, έχουμε μπερδέψει ρε παιδιά την ηθική και τον ναι, πατριωτισμό. Εγώ το αναφέρω γιατί μου έχει δηλαδή γίνει και βέβαια. Μπούλινγκ σου έχει γίνει δηλαδή, για αυτό το λόγο. Αυτό, νομίζουν ότι είσαι φασίστρια ή ότι είσαι ελληνίστρια γιατί αγαπάς την πατρίδα σου. Ναι. Εντάξει, τώρα τα έχουμε μπερδέψει, τα έχουμε κάνει όλα χταρμά. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά. Ναι. Και εκτός μιλάμε... από αυτό, με αυτή τη λογική, δηλαδή μόνο οι φασίστες. Και αυτοί αγαπάνε την Πακή, οι Ελληνιστές αγαπάνε την πατρίδα, οι Κομμουνιστές είναι ο Δημοκράτες, οι Πασοξίδες δεν την αγαπάνε. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή με αυτή τη λογική, όποιος αγαπάει την πατρίδα του και είναι φασίστας, άρα ο αριστερός δεν την αγαπάει, ο δεξιός δεν την αγαπάει. Αυτό λοιπόν, που λένε. Μην μπλεκόμαστε με πολιτικά. Η ελληνική γλώσσα είναι αγνή και ιερή και δεν έχει ουδεμίαν σχέση με πολιτικά. Πρέπει όλοι οι πολιτικοί να την αγαπάνε και να τη χρησιμοποιούν και μέσα στη Βουλή. Ελπίζω οι να γίνουν Έλληνες, παράδειγμα. Ελπίζω οι Έλληνες πολίτες, οι ακροατές του σταθμού που μας άκουσαν σήμερα, άκουσαν δηλαδή τη Γεωργία μας. Η Γεωργία μας κατενόησαν τι ακριβώς είπε. Για ποιο λόγο έφτιαξε αυτό το βιβλίο και για ποιο λόγο θα φτιάξει και τα επόμενα. Και γιατί πρέπει γιατί αυτά τα βιβλία γίνονται από έναν άνθρωπο που αγαπά την ελληνική γλώσσα. Είναι λειτουργός της, εγώ θα τη χαρακτηρίσω ιερουργό της, γιατί γνωρίζω το έργο της Γεωργίας και γνωρίζω και πώς διδάσκει τα παιδιά, διότι έχει διδάξει παιδιά φίλων μου και γνωρίζω τα αποτελέσματά τους. Εγώ θα ευχηθώ, όπως το ζήλεψα εγώ και το λάτρεψα και θέλω σαν δασκάλα να το χρησιμοποιήσω, έτσι πολύ δασκάλη, γιατί... Εγώ γνώρισα και κάποιους ανθρώπους που είδα που είναι καθηγητές και δασκάλοι σε σχολεία και φεύγουν από την ύλη και κάνουν, δηλαδή, φτιάξανε στη Λεόντιο κάποιοι καθηγητές ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για τις γυναίκες ηρωίδες και πόσο συμμετείχανε και πόσο εκείνες συμμετείχανε στη Φιλική Εταιρεία και στην Ένωση και στο να μην υπάρχει ο εμφύλιος και όλα αυτά. Πόσες δυνατές γυναίκες. Άρα είναι θέμα συνείδησης δασκάλου και μακάρι τέτοιοι, γιατί υπάρχουν τέτοιοι δάσκαλοι. Υπάρχουν πολλοί που με παίρνουν τηλέφωνο. Μπράβο, να το αγαπήσουν και να το προωθήσουν, γιατί είναι θέμα δασκάλου. Ναι, ναι. Ας τους υπουργούς. Μία πρόταση. Θέμα δασκάλου. Ναι. Ξεκίνησα... Αυτό δεν είπα στην αρχή. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν είπα στην αρχή. Επέλεξα τη Γεωργία, διότι κάνει συνειδητή πράξη. Το έργο είναι της Χαρή είναι πράξη, είναι πράξη, δεν είναι θεωρία, έξω είναι πράξη, από τα πρωτόκολλα ναι. του Υπουργείου Παιδείας. Μπράβο. Είναι κάτι πράξη. Που κάνει έξω από και, τα πρωτόκολλα. Και οι συνάδελφοί της να το αγαπήσουν όπως μας εντυπωσίασε και το αγαπήσαμε και εμείς τώρα. Ακριβώς. Και να το προωθήσουν και να το περάσουν στα παιδιά. Ναι, εγώ το είδα το θαύμα που έγινε στα παιδιά που διδάχτηκαν αυτά τα πράγματα και θέλω αυτό με να... Με αυτό θα κλείσουμε και όλα. Ναι, 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 ναι. Είδα λοιπόν το θαύμα στα μάτια τους, είδα την ανάταση στις ψυχές τους και μου γεννήθηκε αυτή η αγάπη και η επιθυμία και προς την ελληνική γλώσσα και προς τα παιδιά, δεύτερον, να περάσει και σε όσο περισσότερα παιδιά μπορούμε και σε όσους περισσότερους Έλληνες μπορούμε και γενικά σε όσους αγαπούν την ελληνική γλώσσα. Γεωργία, θέλω να κλείσω με το να μου πεις για το site που κάνεις, για τις παρουσιάσεις που κάνεις, που μπορούμε να σε παρακολουθήσουμε, τα μαθήματα διαδικτυακά. Πες μας που μπορούμε να σε βρούμε, γιατί και εμείς οι μεγάλοι μπορούμε να μάθουμε με το να σε παρακολουθούμε. Μου ζητήθηκε από ενήλικες να κάνουμε ετυμολογία, να κάνουμε αρχαία ελληνικά, να κάνουμε φιλοσοφία και έτσι λοιπόν έχω φτιάξει μια ομάδα, η οποία θα γίνει και δεύτερη τώρα ομάδα. Στην οποία κάνουμε έτσι... Πώς σε βρίσκουμε διαδικτυακά. Μέσα από το email μου.
το email μου. Θέλεις να μας το πεις, μπορούμε να πατήσουμε και στην αναζήτηση στο Google και να σε βρούμε. Ναι, αναζήτηση στο Google, στο Facebook, στο όνομά μου, υπάρχει εκεί... Γεωργία Μεϊντάνη, με ελληνικά γράμματα, αμέσως θα τη δούμε. Και στη μηχανή αναζήτησης. Ναι, θες να πεις και το email ή όχι, το αφήνουμε στη μηχανή, όπως θες εσύ. Εντάξει, υπάρχει μέσα στη μηχανή. Έτσι, ωραία, υπάρχει. Εντάξει. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω μεγάλη τιμή. Εγώ ευχαριστώ, δηλαδή, πάρα μας πέρασες... Εγώ ευχαριστώ πρώτα απ' όλα... Και νομίζω ότι από Σεπτέμβρη θα ξανά είσαι εδώ, θα τα ξαναπούμε, εντάξει, γιατί θα έχουμε εντάξει. πολλά να πούμε. Θα έχουμε να πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία σου. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σου. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τάκη, που μου φέρνετε τον έναν αξιόλογο, μάλλον ένας αξιόλογος άνθρωπος, που μόνο με αξιόλογους θα κάνει παρέα. Άρα και γι' αυτό μου φέρνεις πάντα ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Να είσαι καλά. Και όμορφοι, φωτεινοί άνθρωποι. Και εσύ όμως που έχεις το κριτήριο. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν φέρνουμε, μόνο οπτικά όμορφους, φέρνουμε και ψυχικά όμορφους. Και ακτινοβολή αυτό. Αυτό ακτινοβολή. Σας ευχαριστώ αυτό πολύ. Αυτό δεν είναι το αρχαιελληνικό πρότυπο, αυτό δεν είναι, του όλου, του συνόλου, έσω και έξω. Της ναι, ομορφιάς, εξωτερικής και εξωτερικής. Να πούμε τι είναι το πρότυπο του ελληνικού. Ναι, να το πούμε. Ναι, και να κλείσουμε για να ώρα. Οι Ινδοί έχουν πρότυπο τον γιόγκι, οι Έλληνες τον αρμονικό άνθρωπο. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Σας αγαπάμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κάτσε.